Λίγη το τελεσίγραφο της κυβέρνησης ανεμβολία στους υγειονομικούς. Με την 1η Σεπτεμβρίου και την ώρα της αναστολής εργασίας να πλησιάζει για περίπου 15.000 εργαζόμενους. Ανένδοτοι δηλώνουν πολλοί υγειονομικοί στην Πάτρα. Θα βρεθούμε στο δρόμο. Στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, σε σύνολο 1.200 εργαζομένων, 250 παραμένουν ανεμβολίαστοι. Από αυτούς, 80 είναι νοσηλευτές και 35 γιατροί. Εγώ υποβάλλω την παραίτησή μου γιατί φτάνω στη σύνταξη και θα την υποβάλλω ούτως ή άλλως αναγκαστικά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πιστεί, αλλά υπάρχουν και μέσα σε αυτούς απόψεις οι οποίες είναι μεσαιωνικές. Ακούστηκαν τελευταίες και δεν μπορούν να ακούγονται τέτοιες απόψεις από υποτιθέμενα επιστήμονες ανθρώπους. Από νωρίς το πρωί, οι εργαζόμενοι εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρείο, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν κάνει κατάληψη στο κτίριο της διοίκησης, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στους συναδέλφους και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που ήταν διστακτικοί μέχρι στιγμής ήδη προστρέχουν στον εμβολιασμό. Προβληματισμό προκαλούν και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού σε υγειονομικούς στη Χαλκιδική. Νομίζω ότι οι αρνητές, οι πραγματικοί, είναι λίγοι. Ή πιο πολύ υπάρχει αυτός ο ενδόμηχος φόβος. Ένα από τα νοσοκομεία με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεμβολίας των υγειονομικών είναι σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο του Πολυγύρου της Χαλκιδικής. Γιατροί όμως μας είπαν πως την τελευταία εβδομάδα τα πράγματα πάνε καλύτερα, έχουν κλειστεί περισσότερα ραντεβού και το ποσοστό αυτό έχει πλέον μειωθεί. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθήνα. Στον Ευαγγελισμό, 1.300 άτομα εργάζονται στην νοσηλευτική υπηρεσία. Το 91% έχει εμβολιαστεί, ενώ μετά ραντεβού το ποσοστό φτάνει το 95%. Και την τελευταία ώρα και το τελευταίο λεπτό θα τρέχουμε να ενημερώσουμε και να προσπαθήσουμε να πείσουμε με επιχειρήματα και αλήθειες όλους τους υφισταμένους μας να εμβολιαστούν. Σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία αναφοράς της χώρας, το Αττικόν, σε σύνολο 2.300 εργαζομένων, 180 είναι ανεμβολίαστοι. Και όπως λένε, δεν πρόκειται να εμβολιαστούν. Αφήστε μας να έχουμε μια διαφορετική επιλογή. Το σώμα μας είναι ο ναός μας, μας ανήκει. Εγώ όταν μπαίνω σε κάποια κλινική για να μπορέσω να κάνω δουλειά στα κλιματιστικά, δεν υπάρχει ουδής. Παίρνω μέτρα προστασίας όσον αφορά τον ιό. Κάποιοι που ήθελαν να εμβολιαστούν εξαιτίας της υποχρεωτικότητας άλλαξαν απόφαση. Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, του ομαδικού εμβολιασμού, αλλά είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας. Με αυτόν τον τρόπο που πάει να το περάσει η κυβέρνηση. Στο Τζάνιο, το 92% των εργαζομένων έχει εμβολιαστεί. 80 άτομα αρνούνται να κλείσουν ραντεβού. Έχουν άλλα νοσήματα και οι υπόλοιποι περιμένουν να δουν πώς θα πάνε τα σκευάσματα. Στην Κρήτη, πάντως, περίπου 500 άτομα θα βρεθούν εκτός συστήματος υγείας, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από τα σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία της Κρήτης, σε σύνολο 5.000 υγειονομικών υπαλλήλων, περίπου 800 με 1.000 παραμένουν ανεμβολίαστοι. Από αυτό τον αριθμό, οι μισοί υπολογίζεται ότι τελικά δεν θα εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο για παράταση. Κανονικά, από πρώτη του μηνός θα ξεκινήσει η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας. Στο Υπουργείο Υγείας γίνεται αγώνας δρόμου για να καλυφθούν τα κενά. Έτσι, όσοι δουν την πόρτα της εξόδου, δεν είναι σίγουρο πού θα επιστρέψουν. Όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας, δεν είναι βέβαιο, ακόμα και όταν επιλέξουν να εμβολιαστούν μετά, ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας, οι ανάγκες και η οργάνωση του ΕΣΥ ως ένα βαθμό θα έχουν αλλάξει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντως απέρριψε τις 4 αιτήσεις 115 υγειονομικών και διοικητικών υπαλλήλων που ζητούσαν προσωρινό πάγωμα της υποχρεωτικότητας.